6 παρατέταρτο. Θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και εσένα και στον Έκτορα καλή καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλη μας τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, πάμε στην καλεσμένη μας τη σημερινή. Καταρχήν θέλω να πω ότι την είδα εκεί στα παρασκήνια και τρελάθηκα με αυτό το σώμα που έχει αυτή. Το θέμα είναι το σώμα μια μαμά 4 παιδιών. Ναι. Τι πρόλογο θα κάναμε για την Ευγενία Μανολίδου? Μόνο να τη δούμε. Μόνο να τη δούμε. Ένα διάβασμα πάνω κάτω. Κάτω πάνω. Ναι, αυτό. Ωραία. Απλά λιτά. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Όχι. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ, ντρέπομαι τώρα. Τι να ντρέπεσαι. Νύχια πάνω με το φόρεμα της Μαρίας. Ναι, και με το δικό της. Και με το δικό μου. Να. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Μα τι ωραία που είστε εδώ. Μα και εσύ πόσο. Και πόσο πολύ έχω συγκινηθεί. Πρέπει να σου πω, εντάξει, εσένα σε είδα και πρόσφατα σχετικά έτσι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά που είχες έρθει. Αλλά είχα πολύ καιρό να δω εδώ την Dream Team, όλα αυτά τα παιδιά που έχετε. Ναι. Που μου έχουν λείψει όλοι τόσο πολύ. Και τον Κώστα τον Βορύδη με τον Και τον Κώστα τον Βορύδη. Ο Κώστας είναι ο τηλεοπτικός μου πυγμαλίων. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε μαζί από τη στιγμή της αλήθειας. Ήδη τον θυμάμαι το σοκ που μου προκάλεσε από τα δοκιμαστικά κιόλα. Ναι. Είδα τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί έτσι τόσα πολλά χρόνια. Την Ολυμπία την Κόλια που με βάφει, την Κική την Γραμματικοπούλου που με δίνει, την Κική την Πολιτάκη που της πέτυχε και αυτή τη φορά το χτένιμα. Πώς και έτσι, δεν ξέρω. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, τον Γιώργο τον Ασουλινάκη, όλα τα παιδιά. Ναι, χαίρομαι πολύ που είστε όλοι καλά, που σας βλέπω και σας χαίρομαι. Θα ήθελες να τα ξαναπατήσεις αυτά τα λιμέρια? Κοίταξε, εξαρτάται. Αυτό τους λέω, θα έρχομαι εδώ να με φτιάχνετε, να σας βλέπω, να με βλέπετε και θα φεύγω. Σου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει πολλοί άνθρωποι. Μου έχει λείψει έτσι η δυναμική της τηλεόρασης. Δεν μου έχει λείψει καθόλου η πίεση. Το άγχος. Και το άγχος και όλο αυτό το τρέξιμο. Πότε πιέστηκες πολύ τηλεοπτικά? Σε όλες τις εκπομπές σε εγώ όλες. Πιέστηκα. Επειδή μιλήσαμε για τη στιγμή της αλήθειας, θα ήθελα, πάντα ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Επειδή έχεις ένα άλλο προφίλ ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε εμείς.